Τι γίνεται, παιδιά, καλά είστε? Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αντίο 28, αντίο Πίσα, αντίο η παλιά δουλειά, τετραξονικό, έτσι. Και τι μάρκα είναι, τι μάρκα είναι το εργαλείο, τι μάρκα είναι, για να το δούμε μία. Ότι η αγαπημένη σου μάρκα, Man. Έτσι, με αυτό θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα. Θα δούμε τώρα πάλι για πόσο καιρό. Δεν λυγιόμαστε τίποτα σε αυτές τις δουλειές. Λοιπόν, τετραξονικό, έτσι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις άξονες. Τιμόνι δεύτερο. Τα ξέρετε τι να σας τα λέω. Θα τα λέμε και μελλοντικά, σε μελλοντικά βιντεάκια, πιο αναλυτικά. Έτσι, θα πούμε λίγο πέντε πραγματάκια. Τι πρέπει να προσέχουμε. Αν και τα έχω πει, αλλά τέλος πάντων. Θα τα πούμε μια ακόμη φορά, γιατί όλα αυτά ήταν. Όλα αυτά ήταν στο παλιό κανάλι και δυστυχώς σβήστηκαν. Και εδώ είμαστε μέσα στην καμπίνα του MAN. Αυτό το MAN δεν γράφει κάπου, αλλά νομίζω είναι το 372. Λοιπόν, τα όργανα του MAN, στροφόμετρο, έτσι, ταχογράφος. Εδώ κάτω-κάτω θερμοκρασία κινητήρα, πίεση λαδιού κινητήρα εδώ δίπλα ακριβώς. Αυτά τα δύο, οι δύο λιχνίες αυτές είναι η πίεση αέρα, έτσι. Και εδώ είναι το ρεζερβουάρ καυσίμου. Okay. Έχουμε φώτα εδώ πέρα, έτσι. Φώτα, αλάρμ. Και εδώ πέρα εδώ είναι η πόρτα πίσω, έτσι. Εδώ διάφορες άλλες λειτουργίες. Εδώ είναι η αντλή ανατροπής. Εσωτερικά φώτα καμπίνας. Okay, παιδιά. Και άλλα φώτα εδώ. Εδώ είναι το καλοριφέρ μας. Το κυβότιο ταχυτήτων είναι το γνωστό, όπως είναι και στο Iveco, δεν αλλάζει κάτι. Απλά το over εδώ πέρα, όσοι θυμάστε, τα MAN το έχουν εδώ δίπλα. Είναι το ίδιο δηλαδή, μόνο που τα MAN το έχει εδώ δίπλα. Σε σχέση με τα Mercedes που το έχουν μπροστά ακριβώς, έτσι. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο τύπο ταχυτήτων, έτσι. Αριστερά είπαμε το όργο, δεξιά το γρήγορο. Σβήστηκαν δυστυχώς και αυτά τα βίντεο στο παλιό κανάλι που τα είχα κάνει. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά βιντεάκια να δείτε, παιδιά, στο YouTube, αν θέλετε να δείτε πώς δουλεύουν τα φορτηγά γενικά. Okay. Αυτή είναι η καμπίνα του MAN, έτσι. Είναι παλιό το μηχάνημα, είναι παλιό. Τα έχει και αυτό τα χρόνια του, είναι αλήθεια, δουλεμένο μηχάνημα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι. Θα τα πούμε αναλυτικότερα σε μελλοντικά βίντεο. Okay, παιδιά, τα λέμε. Έλα να είμαστε εδώ. Πάμε να αδειάσουμε. Είμαστε φορτωμένοι. Το βλέπετε εκεί το βουνό στο βάθος. Αυτό εκεί αριστερά. Εκεί θέλουμε να πάμε να αδειάσουμε. Είναι κανά, πόσο είναι τώρα, μία μισή ώρα να πάμε φορτωμένοι, έτσι. Και κανά μεσάωρο να γυρίσω στην τσάπα που είδατε προηγουμένως. Οπότε είναι αρκετά μεγάλο το δρομολόγιο. Ο δρόμος βλέπετε στενός. Αριστερά δεξιά δέντρα, δεν βλέπεις τίποτα, ορατότητα μηδέν. Εδώ είμαστε με το MAN, έτσι. Εδώ, να το εδώ το βουνό αυτό που βλέπετε μπροστά. Εκεί θέλουμε πάμε να διάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, θα κλείσω εδώ και θα τα πούμε όταν είναι να πιάσουμε εκεί την ανηφόρα στο βουνό. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να οδηγάς σε τέτοιους δρόμους. Okay, θα τα πούμε εντός ολίγου. Και εννοείται ότι ζυγίζουμε κιόλας. Παίρνουμε εδώ πέρα το 1 ευρώ. Γιατί εμείς δεν είμαστε τυχαίοι εδώ στη Θεσσαλία. Έχουμε και ηλεκτρονικές πλάστικες. Καθίστε, γιατί θα πέσω τώρα. Οπα. Ρε μανάρα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ τώρα. Βάζουμε το ευρωπουλάκι εδώ μέσα. Βάλε ευρώ λέει, βάλε ευρώ λέει, ωραίος. Και εκτυπώνει τώρα το ζυγολόγιο. Έχει και σφίκες εδώ εντωμεταξύ. Να το ένα, παίρνουμε άλλο ένα. Πατάμε
αυτό εδώ το κουμπάκι το πράσινο άλλη μια φορά και μας βγάζει ένα ακόμα ζυγολόγιο. Οπα, να το, και φύγαμε. Και φύγαμε. Γεια σου ρε μανάρα, γεια σου ρε μανάρα. Θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω. Εν τω μεταξύ δεν σας έδειξα το εργαλείο αυτό, η μανάρα έχει το λεγόμενο cruise control, τον αυτόματο πιλότο, έτσι, που βλέπουμε στο Eurotrack Simulator 2 και American Track, αυτό εδώ μοιάζει σαν retarder αλλά δεν είναι. Το κάνεις κάτω, ενεργοποιείται το cruise control, το κάνεις πάνω, αυξάνει. Δηλαδή μπορεί να θες να πας με 70 και να μην σου αρέσει και να πεις ότι εγώ θέλω να πάω με 75. Πάνω, 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 πάνω και δίνει, έτσι. Και πώς απενεργοποιείται το cruise control, πατώντας είτε φρένο, είτε συμπλέκτη, είτε γκάζι, έτσι. Αυτά, λοιπόν, αυτά εδώ τα, σας τα έδειξα τα όργανα, έτσι. Αυτά, λοιπόν, παιδιά, τώρα που ζύγησα, κλείνω και θα τα πούμε την ώρα που θα πιάνουμε τις τροφές για να ανέβουμε στο βουνό. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Το βλέπετε εδώ το βουνό μπροστά, εκεί θέλουμε να ανέβουμε, παιδιά. Βασικά, στο βάθος εκεί αριστερά, τώρα πώς θα σας το δείξω, εκεί αριστερά, εκεί στο βάθος. Λοιπόν, είναι περίπου 1/4 να ανέβεις μέχρι εκεί πάνω. Μέχρι εκεί πάνω αριστερά είναι 1/4 να ανέβεις περίπου, με 20 λεπτά. Λοιπόν, όταν πιάνουμε ανηφόρες, συνήθως δουλεύουμε με μία ταχύτητα. Ξεκινάμε δηλαδή από κάτω και την παίρνουμε όλη την ανηφόρα με μία ταχύτητα. Αν είναι απότομη ανηφόρα πολύ, πάμε με αργό, έτσι. Οποιαδήποτε ταχύτητα, αρκεί να έχουμε αργό μέσα. Να βλέπουμε ότι πάει το φορτηγό, έτσι. Όχι να μας μείνει πάνω στην ανηφόρα, έτσι. Απαγορεύεται κατηγορηματικά. Ωραία. Καλύτερα να πας με μία ταχύτητα μικρότερη παρά να μείνεις πάνω στην ανηφόρα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε προς το παρόν, γιατί είναι ήπια η ανηφόρα. Πηγαίνουμε με πρώτη γρήγορα. Με πρώτη γρήγορο. Αλλά μετά από λίγο, θα δείτε που. Ξεκινάνε οι κάτι βαρβάτες ανηφόρες, όπου εκεί θα αλλάξω και θα βάλω τετάρτη αργό μέσα. Και εννοείται ότι πατάμε τον γκάζι, έτσι, δεν το πάμε μαλακά, πατάμε γκάζι στο φορτηγό. Έχουμε 38 τόνους, έτσι, 38 τόνους είμαστε μεικτοί αυτή τη στιγμή. Okay, παιδιά, για να ξέρετε όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με χωματουργικά, πατάμε γκάζι, έτσι, βλέπετε έχει και στροφές και ανηφορίζει κιόλας. Να το εδώ ανηφόρα, πατάμε λίγο γκαζάκι από αυτήν, εκεί στο βάθος τώρα φαίνεται η ανηφόρα ότι θέλει, είναι απότομη. Τώρα θα φτάσουμε και θα δείτε πως αυτή εδώ μπροστά που φαίνεται, να το εδώ τώρα κατηφορίζει. Εδώ εγώ τώρα θα σταματήσω και θα αλλάξω ταχύτητα από εδώ, έτσι, δεν θα το επιχειρήσω καν με πρώτη. Κοντοσταματάμε εδώ πέρα, βλέπετε αυτή εδώ μπροστά είναι η φόρα, είναι η βαρβάτη, και βάζουμε τετάρτη αργό, κάνει το γνωστό κτσούφ, τετάρτη αργό και προχωράμε σιγά σιγά. Βλέπετε ότι δεν το κάνω αυτό πάνω στην ανηφόρα, την αλλαγή ταχυτήτων την κάνουμε στο ισιάδι πάντα και πατάμε γκάζι, δίνουμε γκάζι. Χίλιες 500 στροφές το δουλεύουμε το φορτηγό, έτσι. Ωραία. Έτσι, και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Α, αυτό είναι. Και δεν ξεκινάμε τώρα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη αλλαγές ταχύτητες. Όχι, πάμε με μία, τετάρτη αργό μέχρι να βγούμε πάνω. Δεν ξαναλλάζουμε ταχύτητα τώρα, τέλος. Ωραία. Μπράβο η μανάρα, έχει δύναμη. Έχει δύναμη το φορτηγό. Άντε στη χειρότερη περίπτωση να βάλουμε το over. Στη χειρότερη περίπτωση το over. Δεν αλλάζουμε σε καμία περίπτωση από αργό σε γρήγορο. Έτσι. Βλέπετε ότι πάει. Δεν έχει ανάγκη. Και τώρα έτσι θα το βγάλουμε. Τετάρτη over μέχρι πάνω. Μέχρι να φτάσουμε. Και σιγά σιγά φτάνουμε σε μία αρκετά καλή, θα έλεγα, ανηφόρα. Λοιπόν, και έχει και στροφή κιόλας εκεί ευθεία που βλέπετε αριστερά.
στροφή και ποια είναι η ανηφόρα κατευθείαν. Εμείς εδώ είπαμε, είμαστε με Τετάρτη αργό και over, τη μισή ταχύτητα δηλαδή. Από εδώ τώρα βλέπετε στρίβει και ανηφορίζει κιόλας, γκάζι, είπαμε γκάζι, πατάμε πράμα. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι, προσοχή στις πέτρες. Όσο μπορούμε τις αποφεύγουμε τις πέτρες. Ωραία. Και έχει και άλλη μία πάρα πολύ καλή ανηφόρα, παιδιά, λίγο πριν αδειάσουμε. Θα σας τη δείξω και αυτή. Μόνο που εκεί σταματάμε πριν την ανηφόρα και αλλάζουμε, βάζουμε Δευτέρα αργό. Είναι πολύ βαρβάτη μιλάμε. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Οπότε θα τα πούμε εντός ολίγου. Κοιτάξτε παιδιά πως φαίνεται ο κάμπος κάτω. Πανέμορφος, ε. Λοιπόν, πάμε εμείς εδώ. Φτάσαμε στη βαρβάτη ανηφόρα. Τρομερή θέα. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στη βαρβάτη ανηφόρα. Και είναι αυτή εδώ παιδιά. Εδώ, αυτό εδώ το πράγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα ερχόμαστε, σταματάμε εντελώς, μιας που είμαστε και στο Ισιάδι. Κλείνουμε τα παράθυρα γιατί θα γεμίσουμε σκόνη. Ωραία, και βάζουμε Δευτέρα αργό. Ωραία, και πάμε σιγά σιγά. Οπ, 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 κλείνουμε και το άλλο το παράθυρο. Ωραία. Ωραία. Αχ, την ανεβήκαμε, εντάξει. Εντάξει, βέβαια μέχρι εκεί πάνω είναι που θα αδειάσουμε. Ας βάλουμε και μία over. Αυτό είναι και σιγά σιγά τώρα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο παιδιά στο άδειασμα. Ωραία, κομπλέ, αδειάσαμε. Ας κάνουμε και μία μπροστά. Ωραίος. Καλός. Πένα. Πένα. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμα και τέλος. Έφτασε η ώρα για να φύγουμε. Οπότε τα λέμε παιδιά. Άντε, bye.